Με την ψηφιακή απονομή σύνταξης Atlas, η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα μπαίνει σε μια νέα εποχή. Η αρχή γίνεται με δύο μεγάλες κατηγορίες. Τις συντάξεις γύρατος σε αγρότες και τη μεταβίβαση συντάξεων λόγω θανάτου, οι οποίες πλέον θα δίνονται στους δικαιούχους με πολύ απλό τρόπο. Πώς? Αρχικά πληκτρολογούμε συντάξεις.gov.gr, επιλέγουμε είσοδος και πιστοποιούμαστε στην υπηρεσία με τους κωδικούς του TaxisNet. Συμπληρώνουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το κινητό τηλέφωνό μας, όπου θα λάβουμε τις αυτόματες ενημερώσεις για την απόφαση που θα εκδοθεί ψηφιακά. Επιλέγουμε τον τύπο σύνταξης για τον οποίο επιθυμούμε να υποβάλουμε αίτηση. Αυτόματα από το σύστημα αντλούνται τα προσωπικά μας στοιχεία και τα στοιχεία της ασφαλιστικής μας ιστορίας. Μία σειρά από απλές ερωτήσεις αντικαθιστούν την υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών από άλλες υπηρεσίες. Με βάση τις απαντήσεις, τα στοιχεία των δικαιολογητικών αντλούνται αυτόματα μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης και την υποβολή της αίτησης. Αμέσως μετά, ελέγχονται οι προϋποθέσεις και οι κανόνες θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, υπολογίζεται το ποσό της σύνταξης και εκδίδεται η απόφαση απονομής σύνταξης, η οποία σχεδόν ταυτόχρονα κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του δικαιούχου. Μια πολύμινη και επίπονη διαδικασία αυτοματοποιείται και μετατρέπεται σε μια απλή, ολιγόλεπτη ηλεκτρονική συναλλαγή, ενώ επισπεύδεται και η διαδικασία εκαθάρισης και πληρωμής έως και 30 ημέρες. Μέχρι το τέλος του έτους ενσωματώνονται στο σύστημα Atlas οι ψηφιακές απονομές συντάξεων αναπηρίας και σταδιακά εντός του 2021 η πλειοψηφία των υπόλοιπων συντάξεων. Απλά, με αξιοπιστία και αξιοπρέπεια, χωρίς γραφειοκρατία και καθυστερήσεις. Με τον σεβασμό που οφείλει να δείχνει κάθε σύγχρονο κράτος προς τους πολίτες του. Ψηφιακή απονομή σύνταξης Atlas. Νέα εποχή στην κοινωνική ασφάλιση. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.